Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OUT.gr. Κυνήγι της φοροδιαφυγής και η σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος περιλαμβάνει το οικονομικό πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, αναλυτικά όλα τα οικονομικά μέτρα. Μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, το ξεπάγωμα των τριετιών. Οι παλαιοί εργαζόμενοι θα δουν πρώτοι τις αυξήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας σήμερα. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ τώρα περιλαμβάνει κυνήγι της φοροδιαφυγής και δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά για την πάταξη της φοροδιαφυγής πως πρέπει τώρα να κάνουμε άλματα, ενώ για την πάταξη του πληθωρισμού η δομική λύση, ανέφερε, είναι η σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τα οικονομικά μέτρα. Μέτρο έκπληξη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, καθώς ξεπαγώνουν οι τριετίες από τον Ιανουάριο του 2024, πολύ νωρίτερα δηλαδή από ό,τι σχεδιαζόταν, φέρνοντας αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε είναι και το τέλος των μετρητών στις αγοροπολισίες των ακινήτων, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που επισπεύδεται μετά και τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά, εάν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ως κράτος να μπορούμε να αποζημιώνουμε όλες τις φυσικές καταστροφές και ποια είναι η ευθύνη τελικά του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης απέναντι στην ανάγκη να ασφαλίσει ο ίδιος την περιουσία του απέναντι σε κάτι το οποίο γνωρίζει ότι είναι πιθανόν να συμβεί κάποια στιγμή. Ήδη για την ασφάλιση των κατοικιών υπάρχει το κίνητρο της μείωσης του ένφια κατά 10%. Ενώ ένα ειδικό τέλος που θα επιβαρύνει επιπλέον τη διαμονή στα ξενοδοχεία από 1 έως 6 ευρώ εισάγεται ώστε να αυξηθούν οι πόροι του Ταμείου Φυσικών Καταστροφών. Έτσι το τέλος για διαμονή σε ξενοδοχείο 2 αστέρων αυξάνεται από τα 50 λεπτά στο 1,5 ευρώ, για 4 αστέρων από τα 3 ευρώ στα 7 ευρώ, ενώ για ένα πεντάστερο το τέλος από τα 4 ευρώ αυξάνεται στα 10 ευρώ. Όσο αφορά τη φοροδιαφυγή, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μία σειρά μέτρων όπως η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, τα ψηφιακά τιμολόγια, την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων μέσω καρτών, ενώ διπλασιάζεται και το πρόστιμο για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ. Την προηγούμενη τετραετία κάναμε βήματα για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τώρα πρέπει να κάνουμε άλματα. Διότι το ζήτημα αυτό έχει το απόλυτο δίκιο να λέτε ότι αποτελεί την καραμέλα διαδοχικών κυβερνήσεων, καμία όμως δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας από τους πυλώνες που αποτελεί τη δομική λύση ενάντια του πληθωρισμού είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Η πρώτη είναι η σταθερή και μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό την τελευταία τετραετία μέσω της μείωσης φόρων. Τώρα πρέπει να γίνει και γίνεται μέσα από την αύξηση των μισθών. Η ενίσχυση του εισοδήματος θα γίνει μέσω της αύξησης των αμοιβών στο δημόσιο κατά 10,5%. Έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο, νέα αύξηση και για τους συνταξιούχους. Αναμένεται να καταβληθεί και επίδομα προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους. Από την 1η-1η του 2024 ισχύει και η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, ενώ καταργείται και το πέναλτι για εργαζόμενους συνταξιούχους. Αν κάποιος δηλαδή πάει να πατήσει πάνω σε αυτό το οποίο είναι στη Θεσσαλία για να αυξήσει τιμές προϊόντων που παράγονται αλλού, πρέπει να τον βρούμε και να τον τζακίσουμε. Θα το πω πολύ, έτσι, πολύ απλά και πολύ λαϊκά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα εργαλεία για τη διατήρηση των τιμών σε βασικά προϊόντα, συνέρχηση του Market Pass μέχρι το τέλος του χρόνου για Θεσσαλία και Εύρο, συνέχιση του επιδόματος θέρμανσης, επιδότηση ρεύματος μόνο για ευάλωτους πολίτες, αλλά και την καταβολή του Youth Pass. Ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση τριών ή περισσότερων ακινήτων θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ ήταν σίγουρα το ξεπάγωμα των τριετιών. Ήταν κάτι που ήρθε πιο μπροστά από ό,τι αναμενόταν. Πάμε να το συζητήσουμε. Τι είναι το ξεπάγωμα των τριετιών, ποιους αφορά, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, δικηγόρο, εργατολόγο. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά. Και βέβαια, πριν μας πείτε για τις τριετίες, θα ήθελα ένα πρώτα γενικό σχόλιο. Πώς είδατε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ? Κοιτάξτε, τα μέτρα από μόνα τους θετικά είναι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αρκετά σε σχέση με αυτό που βιώνουμε και βιώνει και ο κόσμος, το επιχειρήν και τα νοικοκυριά με την μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Άρα προφανώς χρειάζονται άλλο τύπο μέτρα πολύ πιο ενισχυμένα και ενισχυτικά του εισοδήματος. Όμως το πάγωμα, πάγωμα των τριετιών, κάτι που το λέγαμε πάρα πολύ καιρό, το μπήκε μαζί την εκπομπή σας, έπρεπε να γίνει. Τελικά απεδείχθηκε ότι δεν ήταν κάποιος νόμος που μας δέσμευε σιδερένιος. Είχαμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε. Καλό είναι. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα δούμε αύριο το πρωί απευθείας να αυξάνονται οι μισθοί. Μην περιμένει ο κόσμος 1η Γενάρη κάποια αύξηση. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ απλά τι είναι, ήταν παγωμένες οι τριετίες, δηλαδή το να μετράει η προϋπηρεσία, για να τα πούμε απλά, από το Φεβρουάριο του 12. Ναι. Μέχρι τώρα. Παραμένει λοιπόν νεκρό το διάστημα αυτό, αλλά από 1η Γενάρη 24 ξαναπιάνει το νήμα και αρχίζει να μετράει η προϋπηρεσία. Άρα, για παράδειγμα, κάποιο που αμείπεται σήμερα με τον κατώτατο μισθό, είχε μπει στην αγορά εργασίας το 2009 και είχε το Δεκέμβρη και είχε το Φεβρουάριο 2 έτη και 9 μήνες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν είχε κλείσει τριετία. Συνέχιζε να παίρνει 780 ευρώ μεικτά. Ξεκινάει να μετράει προϋπηρεσία. Όταν πιάσει την τριετία, άρα τον Απρίλιο για παράδειγμα, θα πάει στα 858. Ο άλλος μπορεί, η νέα γενιά, όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 12 και μετά, στην ουσία θα δουν 1η Γενάρη 27 αύξηση. Γιατί ξεκινάει να μετράει η πρώτη τριετία τους από 1η Γενάρη 24. Άρα είναι σημαντικό, είναι θετικό, δεν λύνει το θέμα. Δεν είναι ότι θα βρέξει χρήμα άμεσα. Είναι όμως ένα διαφορετικό μέτρο στην αγορά εργασίας. Δεν ήταν δυνατόν να μετράει προϋπηρεσία. Πλέον θα μετράει. Θα φέρει εμπρός στο βαρός τις όποιες αυξήσεις και αν υπάρχουν, βέβαια. Γιατί σε κάποιους έχουν συμβάσεις οι οποίες αυτές οι τριετίες τέλος πάντων είχαν ενταχθεί με κάποιο τρόπο. Μα αυτό αφορά 600.000 εργαζομένους. Όλοι οι υπόλοιποι λαμβάνουν πιο πολλά χρήματα από τον κατώτατο μισθό, άρα δεν τους αφορά. Άρα αφορά αυτούς που έχουν κατώτατο μισθό και όσοι είναι σε μεσυλλογική σύμβαση εργασίας, δηλαδή π.χ. στην εστίαση, για παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Όσοι ανήκουν στην εθνική γενική συλλογική, όσοι έχουν κλαδικές συμβάσεις, όπως είναι η εστίαση, ισχύει η κλαδική σύμβαση, η οποία είναι υπέρτερη, δίνει πιο πολλά χρήματα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει βέβαια, από ό,τι είδαμε σήμερα και στην ενημέρωση και από το Υπουργείο Εργασίας, το σημαντικό, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι πλέον τώρα με το ξεπάγωμα των τριετιών γίνεται υποχρεωτική το να δώσω την προϋπηρεσία. Δηλαδή, αν κάποιος π.χ. δικαιούταν μέχρι τώρα τις τριετίες, αλλά η επιχείρηση δεν τις έδινε, γιατί μετά το 12 μπορούσε να πει ότι εγώ πλέον δεν τις δίνω τις τριετίες, ότι τώρα υποχρεούται να τις δώσει. Τις υφιστάμενες τριετίες έως το 12 και τώρα με εγκύκλιο έπρεπε να τις δίνει. Απλά και μια διαφωνία ο ΣΕΒ και είχε προσφύγει στα δικαστήρια και ακόμα δεν είχε κριθεί. Τώρα είναι προφανές. Όταν οι προϋπηρεσίες μετράνε πια κανονικά και λέει ότι είναι ξεκαπαγωμένες, προφανώς δεν θα μπορούν να μην τις δίνουν, αρκεί να πιάνουν την τριετία. Αλλά δεν πιάνουν όλη τριετία άμεσα. Καταλάβατε. Είναι πότε την πιάνεις. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα δουν, να μην περιμένουμε ουσιαστικά να κατέβουν λεφτά από τον ουρανό, όπως καταλαβαίνουμε. Αφορά συγκεκριμένες ομάδες, αυτούς με τον κατώτατο μισθό. Και δεν κυρίως έχει χρονικό σημείο συγκεκριμένο για όλους. Δηλαδή, ο καθένας όποτε την πιάνει. Είναι ένα θετικό, διαρθρωτικό μέτρο στην αγορά εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ήδη εμφανίζονται οι πρώτες αρρυθμίες στην αγορά, με πολλούς να βρίσκουν ακόμη και την ευκαιρία για να αυξήσουν τις τιμές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγεννάκης, κάποιοι εσχροκερδούν και παίζουν παιχνίδια στην πλάτη των καταναλωτών. Ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα κλιμάκια ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους. Πλημμυρισμένη λαχαναγορά στην πόλη της Λάρισας υπολειτουργεί και στη Λαϊκή παρέμειναν σταθερές ή αυξημένες τιμές. Φτερές είναι οι τιμές. Στη Θεσσαλική πρωτεύουσα οι ντομάτες κοστίζουν από 1,80 μέχρι 3 ευρώ το κιλό. Τα αγκούρια 60 λεπτά το τεμάχιο, τα κρεμμύδια από 1,10 έως 1 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ακριβά όλα. Όλα ακριβά. Οι παραγωγοί πάντως δηλώνουν ότι κάνουν προσπάθειες να συγκρατήσουν τις τιμές. Εμείς η κούκλα μου είμαστε παραγωγοί, δουλεύουμε μόνοι μας και προσπαθούμε ό,τι βγάζουμε και ό,τι παράγουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις καλύτερες τιμές. Είχατε καταστροφές? Είχαμε. Στο χωριό μου, ναι, είμαι από τη Γιάννουλη. Ναι, λίγο ανησυχεί ο κόσμος, ναι. Στο Βόλο ενδεικτικά οι ντομάτες πολλούνται από 1,70 μέχρι 2,20 ευρώ το κιλό. Τα αγκούρια 60 λεπτά το τεμάχιο, τα κρεμμύδια από 1 έως 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Ούτε τα μεσά δεν μαζέψαμε.
και τα ροδάγινα τα τελευταία που ξεκινήσαμε, τα περισσότερα πέσανε κάτω. Καταρχάς η παραγωγή, το 50% από και 60% και 70% έχουν πάθει ζημιές. Αυτά πώς εμείς πρέπει να τα βγάλουμε, ποιοι θα την πληρώσουν, πελάτες. Ανάλογα ποια μεριά τη βλέπεις, τιμή. Τα παροχηπευτικά, τα οποία θεωρητικά είναι σε έλλειψη, δεν καλλιεργούνται στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε μια σχροκέρδεια από κάποιους ασυνείδητους. Στις λαϊκές αγορές της Αθήνας οι ανατιμήσεις δεν έχουν φτάσει. Έχει όμως ήδη κάνει την εμφάνισή του ο φόβος. Ο κόσμος κοιτάζει να προμηθευτεί και πράγματα διαρκείας. Ας πούμε λάδι, αμύγδαλα, τέτοια πράγματα. Ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα τα κλιμάκια των ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν εξαπολύσει εκτεταμένους ελέγχους, καθώς έχουν ρηχτεί στη μάχη εναντίον της κερδοσκοπίας. Λοιπόν, ήταν η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο. Καλό σας απόγευμα.